το τελικό νομοσχέδιο για την τοπική αυτοδιοίκηση. Έχει ήδη κυκλοφορήσει το αρχικό νομοσχέδιο, ο περί δήμου νόμος, και περιμένουμε απλά τα τελευταία κομμάτια του puzzle, τα οποία θα συνθέσουν τη νέα γεωγραφική κατανομή. Το βήμα που έχουμε επιτύχει είναι ότι θα λειτουργούμε βάσει τα δημοτικά διαμερίσματα, δηλαδή οι δήμοι, οι κοινότητες, οι οποίες θα συγχωνευτούν, θα λειτουργούν ως δημοτικό διαμέρισμα, με αντιδήμαρχο τον οποίο θα εκλέγεται από τους δημότες του δημοτικού διαμερίσματος, με θεσμοθετημένη τη συμμετοχή στο κεντρικό δημοτικό συμβούλιο και παράλληλα μέρος του προϋπολογισμού και μέρος όλων της κατανομής των εσόδων που θα πηγαίνουν στα δημοτικά διαμερίσματα. Το σημαντικότερο για μας είναι να μην αποξενωθεί ο κάτοικος της Υπαίθρου από τις δημοκρατικές διαδικασίες και να μην οδηγηθεί μακριά από την ενεργό πολιτική, πολιτιστική, αθλητική και κοινωνική δραστηριότητα στην κοινότητά του, αλλά και να μην οδηγηθεί στο τέλος ο θεσμός της τοπικής δημοκρατίας σε μαρασμό. Για πρώτη φορά θα λειτουργεί ενιαία αρχαία διοδότησης σε κάθε δήμο, όπως είπε ο κ. Βίρας προηγουμένως, σήμερα μόνο 5 δήμοι είναι οικοδομικές αρχές, μελλοντικά θα είναι όλοι οι δήμοι που θα συσταθούν και οικοδομικές και οικοδομικές. Το κράτος περιορίζεται ουσιαστικά στη χάραξη πολιτικής και δεν θα εκδίδει πλέον οικοδομικές άδειες. Μεταφέρονται οι αρμοδιότητες των σχολικών εφοδιών, οι αρμοδιότητες που αφορούν τον περί προστασίας παραλίας νόμων, όσον αφορά το σκέλος των ενοικητικών ορίων. Ευελπιστούμε ότι αυτή η συνεργασία και η συνένωση θα συνεχίσει και αν και εφόσον γίνουν άλλοι σχηματισμοί, βεβαίως εμείς θα ξασπαστούμε, αλλά θέλουμε να διαφυλάξουμε την συνεργασία και τη συνένωση στο πιο ψηλό σημείο. Τα αποτελέσματα που έχουν καταλήξει είναι τόσο πιο πολλά σε όφελος από το τοπικίστικο. Το τοπικίστικο εξασφαλίζεται με το αντιδήμαρχο, με το διαμέρισμα. Στις μελέτες που έχουν παρουσιαστεί, η μελέτη του κ. Κουτανάκη, νομίζω για κάποια πράγματα δεν παραφέρει την πραγματικότητα. Αναφέρομαι συγκεκριμένα για το Δήμο Νόμος Αγίας Λάμπας, η οποία αναλύει οικονομικά στοιχεία βάσει κατοίκων και όχι βάσει του πληθυσμού που προσφέρει την οικονομική δυνατότητα. Τουλάχιστον για τις μόνες μια αντιθυμίες, θεωρώ ότι τα οικονομικά συμβούλια θα πρέπει να λειτουργήσουν μέσα σε αυτό το πνεύμα για να μπορέσουμε σιγά μέχρι να φτάσουμε σε μια ομογενοποίηση του Δήμου που σίγουρα θα πάρει κάποια χρόνια. Να είμαστε υποδιώστεροι πολίτες που τους πολίτες των Δήμων, όπως είμαστε και τώρα φυσικά, αλλά τώρα μπορεί να είναι μικρή διαφορά. Δεν έχουμε ολοκληρωμένη άποψη επί της επικειμενής μεταρρύθμισης των τοπικής αυτοδιοίκησης. Εύχομαι και ελπίζω ότι τελικά θα γίνει. Όχι είναι δουλειά ή δεν έλαβε πολύ σοβαρά υπόψη είναι αρκετά πράγματα. Κατσαρίζουν μόνοι τους. Μόνοι τους που να αποφασίσουν, η κυβέρνηση, η εκτελεστική εξουσία έχουν αποφασίσει. Μια ανημερωτή θέματα πώς εκπιστήσεως έπρεπε να ήταν από τα πρώτα που έπρεπε να αδοθούν στην τοπική αυτοδιοίκηση, διεκδικούνται ακόμη από το κεντρικό κράτος. Φεύγουμε απόψε από εδώ, πιστεύω, με το εξής θετικό, ότι υπάρχει η συνένεση στη συνένωση.